παλιά για τον Ίσουα που βγήκε από αριστερά. Έγινε η σέντρα, η κεφαλιά του Μουνιέ, η πρώτη μεγάλη φάση του αγώνα. Η ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Ίσουα, Κουρμπέλης, συνεργασία τώρα από αριστερά. Ο Χατζηγιοβάνης γύρισε, πέρασε η μπαλά και θα διώξει εκεί ο Σιλά. Τελέστηκε το φάουλ, κεφαλιά. Έγινε η κεφαλιά από τον Κασάδο. Μια κεφαλιά εκεί προσπάθησε ο οικονόμου ο Τζουρίτσκοβιτς, κερδίζει για την Ξάνθη. Κρατάει την μπάλα, τώρα θα δώσει για τον Φασίδη που περίμενε αρκετά. Ο Καντά θα κάνει το σουτ. Στο 62ο λεπτό του αγώνα από το σουτ του Σοφιάν Καντά απειλεί η Ξάνθη. Τελικές. Πάντα ένα προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό από το πρώτο ημίχρονο. Κατοχή μπάλας μοιρασμένη. Εδώ ο Παναθηναϊκός με τον Χατζηγιοβάνη και είναι ο Ζίφκοβιτς που κάνει μια πολύ μεγάλη απόκρουση. Ο Παναθηναϊκός με τον Μπουζούκι γκολ. Στο 61ο λεπτό του αγώνα. Δύο χτυπήματα από πλευράς Παναθηναϊκού. Το δεύτερο από τον Μπουζούκι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. Κουρμπέλης, ο Μουνιέ με τον Μπουζούκι, βγαίνει ο Χατζηγιοβάνης, πάει πρώτος στην μπάλα, είναι στο έδαφος, αφήνει ο Σιδηρόπουλος αφού κοίταξε και τον βοηθό του και αμαρτύρονται οι παίκτες του Παναθηναϊκού και ο Χατζηγιοβάνης. Πολύ καλή για μια ακόμη φορά συνεργασία των παικτών του Παναθηναϊκού. Εδώ βλέπουμε ότι κάνει μια κίνηση ο Σιλά, κρατάει τον Χατζηγιοβάνη, έχει ξεκινήσει εκτός περιοχής αυτό. Ο Σιδηρόπουλος δεν έδωσε κάτι. Εδώ βλέπετε με το αριστερό χέρι χαμηλά. Είμαστε πια στο 71ο λεπτό του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ με το έξοχο γκολ του Μπουζούκι. Ενώ έχουμε ένα ζήτημα με τον φωτισμό στο γήπεδο και αυτό αναγκάζει τον Σιδηρόπουλο να διακόψει το παιχνίδι. Το παιχνίδι ξανάρχισε. Τζουρίτσκοβιτς. Πάω την μπάλα. Ο Φλίσκας δεν θα μπορέσει. Ο Εμμανουηλίδης για τον Παναθηναϊκό. Ο Εμμανουηλίδης που φέρει την μπάλα στο δεξί και είναι ο Ζίφκοβιτς τελευταία στιγμή. Για μια ακόμη φορά ο Σέρβος. Κέρδισαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, βγαίνει πάλι μπροστά ο Εμμανουηλίδης. Ο Εμμανουηλίδης απλασάει και είναι πάλι ο Ζίφκοβιτς που θα το σταματήσει. Ο οικονόμου με τον Τζουρίτσκοβιτς. Φάουλ και βγάζει κόκκινη από το τσεπάκι ο Σιδηρόπουλος. Δικάζω για τον Τζουρίτσκοβιτς. Δίνει φάουλ του οικονόμου πάνω στον Τζουρίτσκοβιτς. Ο Σέρβος είναι πεσμένος. Εδώ απλώνει και κλωτσά τον οικονόμου. Γι' αυτό το λόγο θα δει κόκκινη. Και φεύγει από το παιχνίδι. Η Ξάνθη μένει με 10. Αυτή είναι η αντίδραση του Τζουρίτσκοβιτς. Ο Διούδης θα εκτελέσει. Και ο Σιδηρόπουλος σφυρίζει. Τέλος.